ή όσο και σε αυτό του Τατάρ μετά τα χθεσινά αποτελέσματα των λεγόμενων εκλογών. Τα σενάρια, ωστόσο, για τον δεύτερο γύρο της ερχόμενης Κυριακής παραμένουν ρευστά, αφού αναλυτές δείχνουν ως αστάθμητο παράγοντα την Άγκυρα και πιθανή νέα παρέμβασή της παρά την ισχυρή δυναμική που αποκτά ο Μουσταφά Κιντζή. Πανηγύρια στο επιτελείο Ακιντζή, υποδοχή νικητή στον Τατάρ. Ο Μεν πανηγυρίζει γιατί όχι απλά βγήκε ζωντανός, αλλά με ισχυρή δυναμική από την εκλογική διαδικασία που επιχείρησε με νύχια και με δόντια να ναρκοθετήσει η Άγκυρα. Ο ΔΕ γιατί έκοψε πρόοδο στο νήμα. 32,3% εξασφάλισε ο Ερσίν Τατάρ, 29,8% ο Μουσταφά Ακιντζή, τρίτο στο νήμα έκοψε του Φάνερ Χιουρμάν με 21,6%, ο οποίος καθίσταται ξεκάθαρα ρυθμιστή των ελεγόμενων εκλογών, αφού καθοριστική σημασία για το αποτέλεσμα της ερχόμενης Κυριακής θεωρείται η κατεύθυνση των ψηφοφόρων του. Εισερχόμενο στο δεύτερο γύρο με περισσότερες ψήφους από ό,τι έλαβε τον πρώτο γύρο του 2015, όταν μάλιστα η Άγκυρα δεν του έστεινε τόσες τρικλοποδιές, ο Μουσταφά Ακιντζή έκανε άνοιγμα στους ψηφοφόρους όλων των πολιτικών κομμάτων, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία. Kendi kendini yönetmeye muktedir olan bu halk, kimin seçeceğine, karar verme yeteneğine sahiptir. Sizin Cumhurbaşkanınız bu olacak deme hak ve yetkisine zaten sahip değilsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı az önce dinliyorum. Güya da zaferi kendisi kazanmış gibi kendi halkına bile saygısı olmayan bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın sandığa yansıttığı iradeyi Η επόμενη μέρα των λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα δίδει στους αναλυτές κάποια ξεκάθαρα δεδομένα. Ωστόσο, σημειώνουν το αψυχολόγητο της πιθανής τουρκικής κίνησης, προκειμένου να δώσουν πιο ξεκάθαρη όθηση στον Ερσίν Τατάρ. It's crazy time. Anything is possible. It's very unpredictable government in Turkey. Όμως τις επόμενες 7 μέρες εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε πράγματα και θαύματα στα κατεχόμενα εξαιτίας της παρέμβασης της Τουρκίας. Η ομοσπονδιακή τάση λένε συγκεντρώνει μέσω των ποσοστών Ακιντζή Ερχιουρμάν 50-51%. Στο 55-60% η τάση που δεν επιθυμεί εμπλοκή της Άγκυρας των κατεχομένων αν προσθεθούν και τα ποσοστά των Ζερσάιν Τεχτάζ. Η λογική ωστόσο που θέλει τον Ακιντζή να επικρατεί στο δεύτερο γύρο μπορεί να ανατραπεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε χαμένη υπόθεση των Τατάρ λόγω του ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση ουσιαστικά εντός εισαγωγικών. Ναι. Ο Ερσίν Τατάρ έχει μόνο έναν πλεονέκτημα μαζί του, πέραν βεβαίως των μηχανισμών εξουσίας του τουρκικού κράτους, mm-hmm. και είναι οι ανταλλαγές που θα προσπαθήσει να κάνει με πιθανούς εταίρους του σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα. Knowing Mr. Erdogan, I wouldn't think anything like that would happen. So he would probably stick to his principles and support the pro-federalist candidate. But the problem is with his followers, the followers who are a little bit upset with the followers of Mr. Akinci. So it's more like internal family Αυτούς πρέπει να κερδίσει ξανά, συνεχίζει ο Μετέχα Ντάι, εκτιμώντας πως μια νέα απροκάλυπτη παρέμβαση της Άγκυρας θα στρέψει μεγάλο ρεύμα ψηφοφόρων υπέρ του Μουσταφά Ακιντζή ως μορφή αντίδρασης.